Εκείνο το βράδυ στις 9 Σεπτέμβρη, Σάββατο, τι ακριβώς συνέβη? Είχα τη βόλτα λέει, στο μέρος εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ ήσυχα. Και ξαφνικά άκουσα κάποια φασαρία, κάποιους ήχους περίεργους. Δεν ξέρω τι ήταν. Και μετά είδα πυροσβεστικά, είδα κόσμο, αστυνομία, ασθενοφόρα. Πήγες κοντά στο σημείο? Πήγα στο σημείο, είδα ένα πτώμα. Δεν με άφησαν αστυνομικοί να πλησιάσω πολύ κοντά. Μου είπαν κάποιοι ότι είναι δολοφονημένος ο άνθρωπος αυτός και μετά τον είχαν κάψει. Ήτανε άνθρωποι ένστολοι, αυτοί που στόπαν, που ήταν εκεί, ή το άκουσες γενικά? Και από κάποιους ένστολους που γνώριζα και από κάποιους πολίτες που τον ήξεραν πάρα πολύ καλά. Τη βρήκανε κάποιες τρύπες από σφαίρες και τον είχαν σύρει μετά έξω από το αυτοκίνητο. Λίγα πράγματα, δεν είπα πολλά, φοβόντουσαν κιόλας. Εκείνοι είδαν σφαίρες, πώς το είπαν αυτό με βεβαιότητα? Κάτι πρέπει να είδαν. Δεν μου είπαν πολλά πράγματα πάντως, γιατί λόγω της δουλειάς, λόγω του φόβου. Αλλά σίγουρα κι εγώ, δηλαδή, μάλλον για δολοφονία, γιατί δεν μπορεί να ακουστούν και κάποιοι ήχοι. Όταν λες ήχοι, ακούστηκαν. Ήχοι από πυροβολισμοί, μάλλον, το πιο πιθανό. Δηλαδή, να μου περιγράψεις εκείνες τις στιγμές. Η ώρα είναι, τι ώρα είναι περίπου? Αυτό έγινε 9 με 9.30 περίπου. Ακούστηκαν ήχοι σαν πυροβολισμοί. Δεν είμαι σίγουρος όλας, γιατί μέσα στη σύγχυση δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε. Δεν μπορώ να σου πω 100%, αλλά. Ήταν κρότη δηλαδή? Αυτό που ακούγεται από ένα πιστόλι. Θα μπορούσαν να είναι τα ελαστικά του οχήματος το οποίο φλεγόταν? Αποκλείεται. Ξέρω να ξεχωρίζω κρότους τέτοιους. Αυτά τα οποία μας λες, τα έχεις καταθέσει στις αρχές? Όχι, γιατί φοβάμαι. Τι άλλο σου έχει μείνει από εκείνη τη βραδιά? Ότι έγινε κάτι φρικτό. Ένας άνθρωπος έφυγε χωρίς λόγο. Έφυγε έτσι σαν σκουπίδι. Το Σάκη, τον ήξερες τον Κολοφίνο εσύ? Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλός φίλος. Καλός άνθρωπος. Κάτι έγινε, κάτι χοντρό. Τώρα τι ακριβώς δεν το ξέρουμε. Γιατί είδαν και ανθρώπους να φεύγουν. Βάλαν και φωτιές παραπλανητικές και είδαν ανθρώπους να φεύγουν. Απομακρύνονται γρήγορα τρέχοντας. Οι οποίοι θα μπορούσαν να κάλυψαν να κρυφτούν. Γίνονταν ένας γάμος εκεί πέρα. Πόσες εστίες ήταν ακόμα εκτός από την? Άλλες δύο μπήκανε κατευθείαν μετά. Έχουν σοκαριστεί όλοι. Είναι ένα γεγονός που έχει πέρα σε αυτά τα χωριά που ζω και υπάρχουν. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Είναι κάτι πολύ φρικτό. Είδες κάτι σε μια γυναίκα να φεύγει? Όχι. Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν έχω δει.